αγαπημένοι και αγαπημένες, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι στο κανάλι μου στο YouTube, το οποίο η θεματολογία σχετίζεται με την αλοπαικία, την απώλεια των μαλλιών γενικότερα και με τις περούκες. Απώλεια μαλλιών και σχέσεις, το θέμα το οποίο, για το οποίο θα μιλήσω σε αυτό το βιντεάκι. Μ' αρέσει γιατί ακούγεται έτσι αρκετά juicy. Βέβαια δεν θα περιοριστώ μόνο στις ερωτικές σχέσεις, θα μιλήσω για επαγγελματικές σχέσεις και συναναστροφές, για κοινωνικές σχέσεις και συναναστροφές και φυσικά για ερωτικές σχέσεις και κατά πόσο μπορεί η αλοπικία ή δεν μπορεί να επηρεάσει. Ας ξεκινήσουμε από τις επαγγελματικές. Μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει κάποια περίπτωση όπου κάποιος μπορεί να έχει χάσει τη δουλειά του λόγω της αλοπικίας ή ότι σε κάποιον μπορεί να έχει αρνηθεί μια θέση εργασίας λόγω της αλοπαικίας. Βέβαια, από την άλλη πλευρά σκέφτηκα ότι στα πλαίσια του ότι κάποιες εταιρείες έχουν dress code, σε αυτά τα πλαίσια θα μπορούσε να ζητηθεί από κάποιον που έχει αλοπαικία να προσαρμόσει όλο το θέμα της αλοπαικίας. Πόσες φορές θα πω αλοπαικία μέσα σε μια πρόταση. Τέλος πάντων, να προσαρμόσει την απώλεια των μαλλιών του σε αυτό το dress code. Οπότε θα μπορούσε να γίνει, δεν έχω ακούσει τέτοια περίπτωση, αλλά ίσως θα μπορούσε να γίνει σε αυτό το πλαίσιο. Δεν θα πρέπει να μας κάνει να παρεξηγηθούμε, νομίζω, όπως δεν θα μας έκανε να παρεξηγηθούμε το ότι μπορούσε να μας ζητηθεί να φοράμε μαύρα ρούχα, για παράδειγμα. Να συνεχίσουμε με τις κοινωνικές σχέσεις και συναναστροφές. Νομίζω ότι αυτό το θέμα πιο πολύ μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά και τους εφήβους, όχι τόσο τους ενήλικες, αφού είναι πολύ δύσκολο κάποιος ενήλικας μπορεί να χάσει κοινωνικές συναναστροφές λόγω της απώλειας των μαλλιών του. Αντίστοιχα στα παιδιά και στους εφήβους, όντως μπορεί να υπάρξει και περιθωριοποίηση και αρνητικός σχολιασμός. Αλλά τα παιδιά και οι έφηβοι θα πρέπει να έχουν καλά, να έχουν μέσα στο μυαλό τους ότι αυτός που τους ασκεί το bullying, ο bullies δηλαδή, θα έκανε το ίδιο πράγμα και με κάποιος που δεν ήταν κοντούλης, κάποιος που θα ήταν παχουλούλης, οπότε δεν φταίει η αλοπαικία αυτή καθ' αυτή, αλλά φταίει ο bullies. Στους ενήλικες, αντίστοιχα όπως προανέφερα, δεν νομίζω ότι η αλοπαικία μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε κάποια φιλία, σε κάποια κοινωνική συναναστροφή. Μόνο θέλω να σχολιάσω λίγο αυτό που είχε πει σε μια συζήτησή μας η φίλη μου η Σοφία από την ομάδα της Αλόχα. Μιλώ εκ μέρους της βέβαια. Είχε σχολιάσει ότι η Σοφία κυκλοφορεί χωρίς περούκες, χωρίς τυρμπάν, μαντήλες ή οτιδήποτε. Είχε πει ότι εντάξει, σε γάμους, βαφτίσεις, κηδείες προσαρμόζω την απώλεια των μαλλιών μου αντίστοιχα για έναν και μοναδικό λόγο, για να μην τραβήξω το ενδιαφέρον. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως το είχε πει, ο τρόπος που το είχε πει μου είχε θυμίσει απαράδεκτος. Οπότε αυτό σχετικά με τις κοινωνικές συναναστροφές. Θέλω να μιλήσουμε για το θέμα των ερωτικών σχέσεων, κατά πόσο η αλοπαικία μπορεί ή όχι να επηρεάσει μια σχέση ερωτική. Έχω μιλήσει με αρκετές κοπέλες που μου έχουν αναφέρει ότι η αλοπαικία είναι εμπόδιο στο να ξεκινήσουν να δημιουργήσουν μια σχέση. Ας το ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα και να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να αρέσουμε όλοι σε όλους. Οπότε ας το σκεφτούμε έτσι και να μην βλέπουμε ότι η αλοπαικία στέκεται πάντα εμπόδιο για αυτό το πράγμα. Κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει μια σχέση. Όντως υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας γάμος μια σχέση έχει χαλάσει. Όταν ο σύντροφος εμφανίζει αλοπαικία, ο σύντροφος. Αρκετά σκληρό, αλλά νομίζω ότι μέσω μακροπρόθεσμα είναι πολύ καλό, είναι πολύ τίμιο, γιατί συνεχίζουν οι δύο αυτοί άνθρωποι, συνεχίζουν τον δρόμο τους, εφόσον ο σύντροφος αυτού που εμφανίζει την αλοπαικία δεν μπορεί να τον στηρίξει, γιατί την ουσία γι' αυτό τον χωρίζει. Ναι, όσο σκληρό κι αν είναι, είναι καλύτερο να συνεχίσουν δύο διαφορετικούς δρόμους. Από την περίπτωση όπου ο σύντροφος του ατόμου που εμφανίζει την αλοπαικία κάθεται μαζί του γιατί νομίζω ότι μπορεί να τον στηρίξει, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορεί να το αποδεχτεί. Και έτσι είναι και
ο άνθρωπος που έχει την αλοπαικία χωρίς να έχει κάποιον δίπλα του ουσιαστικά, και από την άλλη είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να το αποδεχτεί, δεν μπορεί να το διαχειριστεί και στην ουσία καταπιέζεται για να καθίσει μέσα αυτή τη σχέση. Οπότε νομίζω ότι συγκρίνοντας αυτές τις δύο περιπτώσεις, παρόλο που η πρώτη περίπτωση ναι όντως είναι σκληρή, νομίζω ότι είναι καλύτερα. Νομίζω ότι είναι πιο υγιεινή. Μπορεί να είναι σκληρή, αλλά νομίζω ότι είναι πιο υγιεινή περίπτωση. Τέλος να πούμε το καλό ενδεχόμενο, το ότι όταν κάποιος άνθρωπος εμφανίζει αλοπαικία, ο σύντροφός του είναι δίπλα του και είναι πραγματικά δίπλα του και το νιώθει και το εννοεί, και να πούμε το ενδεχόμενο ότι μία σχέση ξεκινάει όταν ένας από τους δύο έχει ήδη αλοπαικία. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά τον αγαπάει και τον θέλει, είτε είναι με μαλλιά είτε είναι χωρίς μαλλιά. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό μου το βιντεάκι. Να είσαστε όλοι καλά και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας! Σίγουρα αυτή εδώ είναι μία σχέση που δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση από την αλοπαικία.